πάω στον πίνακα για να δούμε αυτά τα δεδομένα έτσι όπως τα έχουμε αναλύσει. Θα δούμε λοιπόν τις καμπύλες αλλά και τους αριθμούς. Καταρχήν, να πούμε ότι με την μπλε καμπύλη είναι η Κρήτη από τις 21 Δεκεμβρίου, πορτοκαλί το Ηράκλειο, γκρι τα Χανιά, κίτρινο το Ρέθυμνο και μπλε το Λασίθι. Βλέπετε ότι και η Κρήτη έχει μία απίστευτα εκθετική αύξηση για να φτάσει σε αυτόν τον αριθμό σήμερα στα 2.338 κρούσματα. Δεν διαφοροποιείται η εικόνα από νομό σε νομό. Βλέπουμε ότι το Ρέθυμνο, παρά το γεγονός ότι έχει μια εκθετική μορφή, εξακολουθεί η καμπύλη του να είναι πιο ελεγχόμενη σε σχέση με το Χανιά και το Ηράκλειο, όπως και το Λασίθι. Όμως και το Λασίθι, που ήταν ένας νομός που μας είχε συνηθίσει σε λιγότερες μολύνσεις, βλέπουμε ότι εδώ αποτυπώνται όμως τα Χανιά και το Ηράκλειο είναι οι δύο περιοχές που αυτή τη στιγμή αποτυπώνουν με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο την εκθετική αύξηση. Θα σας πω λοιπόν ότι στις 21 Δεκάτου στην Κρήτη είχαμε 370 μολύνσεις, 22, 23, 24, 25 και 26, μέχρι και τις 27 φτάναμε εκεί πέρα στις 465 μολύνσεις και από τις 27 έχουμε τον πρώτο διπλασιασμό, δηλαδή τα 465 της Κρήτης στις 28 του μήνα γίνονται 823, από τις 28 στις 29 τα 823 της Κρήτης γίνονται 1091, από τις 29 προς το 30 γίνονται 1576, την τελευταία μέρα του χρόνου έχουμε 1870, φτάνουμε στην 1η Ιανουαρίου στα 1616, δύο πρώτου δηλαδή χθες με λιγότερο τέστινγκ, 1414 μολύνσεις, για να φτάσουμε σήμερα στα 2338. Αν τώρα το πάμε με απλή ανάλυση των αριθμών, από τις 21 Δεκεμβρίου, λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση της Όμικρον στην Κρήτη, τα 370 κρούσματα έγιναν 2338 δύο εβδομάδες μετά. Δηλαδή ουσιαστικά δύο εβδομάδες μετά έχουμε 7 φορές αύξηση, επταπλασιασμό των κρουσμάτων στην Κρήτη. Δεν διαφοροποιείται η εικόνα στους άλλους νομούς, δηλαδή στο Ηράκλειο στις 21 είχαμε 1047 κρούσματα για να φτάσουμε στα 1109 σήμερα. Στα Χανιά 162 21 Δεκεμβρίου για να φτάσουμε σήμερα στα 687. 41 στο Ρέθυμνο 21 Δεκεμβρίου για να φτάσουμε σήμερα στα 363. Και 20 στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου για να φτάσουμε σήμερα στα 179 κρούσματα. Θα σας πω συνολικά ότι μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες οι επιβεβαιωμένες μολύνσεις στην Κρήτη είναι 13.022. Αυτή είναι η αριθμή της πανδημίας και βλέπουμε το πόσο εκθετική είναι η μορφή της καμπύλης. Κύριε Σουρβίνο, έρχομαι σε εσάς. Νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο όσον αφορά την μεταδοτικότητα της Όμικρον. Ακριβώς. Και οι καμπύλες που δείχνετε εσείς είναι πολύ παρόμοιες με τις καμπύλες που δημιουργούμε και εμείς στο εργαστήριό μας. Έχουμε γίνει στατιστικολόγοι και εμείς εδώ, κύριε Σουρβίνο. Φτιάχνετε πολύ ωραία γραφήματα και πολύ ρεαλιστικά απεικονίζοντας την πραγματικότητα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η επέλαση της Όμικρον. Αρχικά είχαμε, θυμάστε, το πρώτο κρούσμα στα Χανιά, το οποίο όμως δεν ήταν εκείνο το οποίο έδωσε τη μεγάλη εστία. Στη Σιτία είχαμε μια πρώτη εστία, όμως μετά το Ηράκλειο πήρε τα ηνία και οδήγησε την πανδημία της Όμικρον σε όλη την Κρήτη. Επιβεβαιώνεται επίσης αυτό που αναφέρατε, το μεγάλο αριθμό κρουσμάτων στο Ηράκλειο και στα Χανιά, ότι υπάρχει μια προτίμηση του στελέχου στα αστικά κέντρα, ενώ θα πρέπει να σχολιάσουμε μάλλον ότι είμαστε και σχετικά άτυχοι σε ό,τι αφορά την χρονική συγκυρία, ήταν η χρονική της εμφάνισης της Όμικρον με την εορταστική περίοδο. Νομίζω ότι ήταν η περίοδος που ευνόησε στο μέγιστο μέσω των κοινωνικών συναθρήσεων και συνευρέσεων, όσο και να θέλαμε όλοι να κρατηθούμε σε κάποιες αποστάσεις, όλοι βρεθήκαμε σε οικογενειακά τραπέζια και εκεί διαπιστώνεται εκ των υστέρων, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, ότι υπάρχει ευρεία διασπορά. Προσωπικά δεν γνωρίζω κάποιον οικείο μου ο οποίος να μην είναι ή το ίδιο κρούσμα είτε επαφή κρούσματος. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Κοφτερίδη, όχι αναπληρωτής, καθηγητής, θα το διορθώσω, παθολογίας λοιμόξεων του Πανεπιστημίου Κρήτης.
και διευθυντής της κλινικής COVID. Θέλω να μου πείτε αν αυτό που μας είπε νωρίτερα με πολύ ρεαλιστικό τρόπο η κυρία Μπορμπουδάκη σήμερα αποτυπώνεται στο Πανεπιστημιακό. Το Πανεπιστημιακό είναι ένα νοσοκομείο βαρόμετρο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, η μεγαλύτερη κλινική COVID σε επίπεδο Κρήτης. Ποια είναι η εικόνα με τις νοσηλίες σήμερα και αν έχετε νοσηλίες όμικρον στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο? Η εικόνα είναι όπως την περιέγραψε η διοικήτρια. Φαίνεται ότι δεν έχουμε μεγάλη αύξηση, μάλλον δεν έχουμε αύξηση των νοσηλιών όσον αφορά την τελευταία περίοδο. Είναι κάπως, είμαστε σταθεροποιημένοι γύρω στις 20 κατηλημμένες κλίνες, 20 με 25 ασθενείς νοσηλεύονται συνεχώς στην κλινική. Όμικρον έχουμε μία περίπτωση μόνο, ύποπτη, γιατί επιβεβαιωμένη δεν είναι ακόμη, η οποία είναι σε ασθενή ηλικία, εμβολιασμένο μάλιστα, η οποία περίπτωση είναι σχετικά ήπια η νόσος, όπως αναμένεται κιόλα από την κλινική εικόνα ενός ανθρώπου που νοσεί από την όμικρον. Δηλαδή τα κλινικά χαρακτηριστικά μιας νοσηλίας όμικρον ποια είναι, κύριε Κοφτερίδη? Με τα κλινικά χαρακτηριστικά δεν μπορώ να τα περιγράψει κανείς, γιατί και η όμικρον κάνει μία εικόνα παρόμοια με τα υπόλοιπα στελέχη που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα. Δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα. Η νόσος μπορεί να είναι από πολύ ήπια μέχρι ασυντοματική μέχρι πολύ σοβαρή, αλλά σε γενικές γραμμές είναι συνήθως η ποιότερη νόσος. Τώρα, ένας άνθρωπος που θα νοσηλευτεί στο νοσοκομείο σίγουρα έχει μία βαρύτερη νόσο από αυτόν ο οποίος είναι εξωνοσοκομιακός, το καταλαβαίνετε αυτό. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα με το οξυγόνο του, υπάρχει υποξυγονεμία και μια κατάσταση γενικότερα πιο σοβαρή. Επειδή είπατε ότι είναι ένα ύποπτο περιστατικό, είπατε ότι είναι ένα ύποπτο περιστατικό όμικρον, γιατί δεν υπάρχει ακόμα μία ταυτοποίηση. Αυτό σε επίπεδο χώρας έχετε μία εικόνα μιλώντας με συναδέλφους σας, αν η όμικρον έχει τις πρώτες νοσηλίες? Γιατί αν έχουμε, ας πούμε, στην Κρήτη μία ύποπτη νοσηλία, φαντάζομαι στην Αθήνα θα έχουμε νοσηλίες όμικρον. Σίγουρα θα υπάρχουν νοσηλίες και αυτό θα αποτυπωθεί το επόμενο διάστημα. Ήδη υπάρχει ένας σχεδιασμός για να καταγράφονται οι άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύονται με όμικρον. Το εργαστήριό μας μας δίνει αυτές τις πληροφορίες. Έχει τη δυνατότητα να μας χαρακτηρίσει κάποιους ασθενείς κάποια δείγματα ότι είναι ύποπτα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ακολουθείται μια άλλη διαδικασία για την επιβεβαίωση αυτών των δειγμάτων. Σαφώς και υπάρχουν και σε άλλες κλινικές και σε υπόλοιπη χώρα άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύονται και πιθανόν έχουν όμικρον. Είπατε ότι είναι εμβολιασμένος ο συγκεκριμένος ασθενής που μπορεί να νοσηλεύεται από όμικρον. Αυτό σας προκαλεί ένα προβληματισμό? Όχι καθόλου, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι νοσούν από όμικρον είναι συνήθως, μπορεί μάλλον στους ανθρώπους οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι, οι οποίοι έχουν νοσήσει, όμικρον να προσβάλλει και να προκαλέσει λίμωξη μία και περισσότερες φορές. Τα χαρακτηριστικά της όμικρον είναι αυτά, ότι κάνει διαφυγή στο ανοσοποιητικό σύστημα. Μπορεί να ξεφεύγει και να δημιουργεί νόσηση, απλώς είναι πολύ ποιότερη. Αυτό είναι το. Είναι η ποιότερη και στα χαρακτηριστικά, φαντάζομαι, στην νοσηλεία. Ακριβώς. Και στην νοσηλεία. Βέβαια, εμείς τώρα εμπειρία δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε, γιατί είναι ελάχιστοι οι ασθενείς. Εγώ σας περιγράφω στην κλινική για ένα μόνο περιστατικό, οπότε από αυτό δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα. Mm-hmm. Αλλά από τη βιβλιογραφία, από αυτά που διαβάζουμε, πράγματι έχει η ποιότερη νόσο.